Επιστρέψαμε, εδώ είμαστε στην Κρήτη TV, στη συντονισμένη Κρήτη σήμερα και σήμερα που είναι Τετάρτη. Μέχρι αυτήν ώρα δεν έχουμε πει πώς επικοινωνούμε μεταξύ μας. Το ξέχασες, Το ξέχασα εγώ, το ξέχασα εσύ. Το ξεχάσαμε γενικότερα. Λοιπόν, για πάμε να το θυμηθούμε και μετά θα πάμε στους καλεσμένους μας που είναι και μπόλικοι σήμερα και έχουν πολύ ωραία πράγματα να πούμε. Στο κάτω μέρος της οθόνης βλέπετε τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Είμαστε σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σαν Κρήτη TV και σαν εκπομπή και σαν μονάδες και εγώ και ο Μπάμπης, εγώ σε περισσότερα. Εγώ σχεδόν. Ναι, και εγώ με ελληνικούς χαρακτήρες, ο Μπάμπης με λατινικούς χαρακτήρες. Υπάρχει το email της εκπομπής που μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Φυσικά το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού, 2813-98-100, είναι το γνωστό νούμερο όπου μπορείτε να καλέσετε και να επικοινωνήσετε μαζί μας ό,τι σας απασχολεί και ό,τι θέλετε να συζητήσουμε. Αν θέλετε να δείτε κάποιες από τις συνεντεύξεις που έχουμε κάνει εδώ πέρα, έχουμε συζητήσει με ανθρώπους, μπορείτε να τις δείτε γιατί όλα ανεβαίνουν στο κανάλι της Κρήτη TV στο YouTube. Βεβαίως, μπορείτε να δείτε και όλη την εκπομπή από την αρχή, τη δική μας ή τις άλλες παραγωγές, στο site της Κρήτη TV. Λοιπόν, εμείς στο Αρκαλοχώρι δεν πήγαμε. Όχι. Αλλά το Αρκαλοχώρι ήρθε σε εμάς. Και καλά το ΕΠΑΛ Αρκαλοχώρι, για την ακριβία, για να είμαστε ακριβείς. Λοιπόν, να κάνουμε τις συστάσεις. Καλώς ήρθατε καταρχάς. Καλώς σας βρήκαμε. Λοιπόν, ας κάνουμε τις συστάσεις. Παρακαλώ, κύριε. Πατροπαράδοτες. Μαζί μας λοιπόν είναι ο κύριος Μανώλης Σταματάκης, καθηγητής πληροφορικής, υπεύθυνος του εργαστηρίου στο ΕΠΑΛ Αρκαλοχωρίου και πάμε και στους μαθητές. Είναι ο Μιχάλης Φουρναράκης, ο Μανώλης Δωριομανολάκης, ο Χρήστος Δοξαστάκης και ο Μαρίνος Χρυσοτάκης. Τα είπα σωστά. Όλα σωστά. Καλώς ορίσατε όλοι. Γι' αυτό τα λέει ο Μπάμπης που τα λέει σωστά, το καταλάβατε. Μη μου αγχώνεστε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Μας δίνετε την ευκαιρία να παρουσιάσουν τα παιδιά τα έργα τους. Γιατί αυτό αποτελεί και έναυσμα και για αυτούς να προσπαθήσουν ακόμη περισσότερο και να κάνουν ακόμα καλύτερη δουλειά. Σας ευχαριστούμε άλλη μια φορά. Δική μας χαρά. Τι κάνατε όμως, θέλω να μας πείτε. Καλά, εμείς έχουμε δει τι κάνατε. Αλλά θέλω να εξηγήσετε στον κόσμο τι κάνατε. Τι είναι αυτό που κρατάς στα χέρια σου? Ένα αναπηρικό καροτσίδιο για σκύλους. Αναπηρικό καροτσίδιο για σκύλους. Πώς σας ήρθε τώρα να το κάνετε αυτό? Ήρθε μια μέρα κύριο στο σχολείο και μας κάνει τρακάρα ένα σκύλο, τον Μπούμπι. Και λέμε εμείς να του φτιάξουμε ένα καροτσάκι. Αλήθεια τώρα, κατευθείαν, αφόρμητα, έτσι. Άμεσα. Ένα σκύλο κοντά στο σχολείο? Όχι, εγώ είδα μια ανακοίνωση από μια φίλη η οποία είχε ποστάρει ότι έψαχνε να βρει ένα καροτσάκι για το σκύλο της και σκέφτηκα ότι δεν μπορεί. Θα υπάρχει κάποιο στο ίντερνετ κάτι. Σίγουρα θα υπάρχει κάποιο σχέδιο. Εμείς έχουμε τρισδιάστατο εκτυπωτή και θα μπορούσαμε να το συνδυάσουμε. Και τελικά βγήκε έτσι. Άρα έγινε στο πλαίσιο του εργαστηρίου σχεδίασης 3D. Πώς έγινε αυτό? Εμείς έχουμε κάποιες δραστηριότητες οι οποίες υπάγονται στο πρόγραμμα σπουδών που έχουμε. Όπως ας πούμε η τρισδιάστατη σχεδίαση είναι μέσα στις δραστηριότητές μας. Και όταν είδαμε αυτό το γεγονός, συνδυάσαμε ότι θα μπορούσε να βγει στα πλαίσια και της εξωστρέφειας της δομής μας, ας πούμε, με την τοπική κοινωνία, θα μπορούσε να βγει κάτι το οποίο να έχει εφαρμογή. Να έχει πραγματική εφαρμογή. Απλό, φτηνό, αποτελεσματικό. Και σε αυτούς τους άξονες δουλέψανε. Και όταν λέμε απλό και φτηνό, τι εννοούμε? Τι υλικά έχετε χρησιμοποιήσει? Έχουμε χρησιμοποιήσει μικρές σωλήνες. Uh-huh. Μικρά κομματάκια που τα έχουμε φτιάξει εμείς. Αυτά εδώ τα έχουμε φτιάξει εμείς από τον εκτυπωτή μας. Το έχουμε στο σχολείο. Δύο ροδαλάκια, μικρά, ελαφριά, πολύ φθηνά. Και οι μάντες για να κρατάει το σκύλο, να τον δένουμε και να μπορεί να κάτσει στο καλτσάκι. Mm-hmm. Αυτό μπορεί, είναι για ένα μικρό σκύλο από ό,τι βλέπω. Για μεσαίο σκύλο είναι αυτό. Μεσαίο σκύλο. Για μεσαίο. Θα μπορούσε όμως να προσαρμοστεί και να είναι, ας πούμε, και για μεγαλύτερο σκυλί? Ναι. Και τι πρέπει να πάρουμε, να το ξαναφτιάξουμε από την αρχή? Μετράμε, ας πούμε, την περίμετρο του σκύλου και αυτά. Mm-hmm. Και αναλόγως το σκύλο φτιάχνουμε και τις διαστάσεις της σωλήνης και mm-hmm. ό,τι χρειάζεται. Οι μάντες, πιο μακρύ. Εμείς είχαμε επικοινωνήσει με την ιδιοκτήτρια τότε και όταν τις είχαμε πει για να το φτιάξουμε και μας είχε ψηλό μέτρα mm-hmm. πάρει αποστάσεις και αυτό ήταν σχεδιασμένο για το σκυλάκι το συγκεκριμένο. Αλλά αυτό που μπορεί να γίνει είναι να μειωθούν οι διαστάσεις των εξαρτημάτων που είναι εκτυπωμένα. Mm-hmm. Αυτό είναι μια σωλήνα μια ίντσα και να μπει αλουμίνιο με μισή ίντσα όπου είναι μικρότερες κατασκευές για πολύ μικρότερα σκυλάκια. Ουσιαστικά το εύρος ποικίλει από μικρά, πολύ μικρά, από κοκόνια, ας πούμε, όπως είναι η Μαρίκα μας, ας πούμε, μέχρι, ναι, και λίγο πιο μεγάλα, μέχρι και λαμπραντόρ. Τι λέτε? Ναι, μέχρι και λαμπραντόρ. Αλλά αυτό είναι ουσιαστικά, θέλαμε να έχει, μπορεί να είναι λίγο άσχημο, αλλά η φιλοσοφία του είναι να είναι όσο το δυνατόν
πιο φτηνό. Αυτό δεν κοστίζει παραπάνω. Άρα 10 ευρώ. Το τρίτυχο. 10 ευρώ. Πόσο? 10 ευρώ. Ναι. Αυτό είναι μια σωλήνα. Γι' αυτό και το αφήσαμε. Γύρω λίγο να φανεί λίγο το καφέ. Ναι. Η σωλήνα αυτή για να φαίνεται. Είναι η γνωστή PVC σωλήνα. Γι' αυτό το αφήσαμε να φαίνεται. Το οποίο είναι βαμμένο και γι' αυτό χάνεται η ιδιότητα του και η μορφή του σωλήνα. Αλλά από εκεί και πέρα είναι. Όχι, δεν ξεπερνάει τα 10 ευρώ. Δεν τα ξεπερνάει. Λοιπόν, 4 ευρώ. Εδώ βλέπουμε ένα απλό, λειτουργικό, φθηνό, όπως μας το περιγράψετε, αμαξίδιο. Ερώτηση. Εγώ τώρα μπορεί να έχω ένα σκυλάκι, το οποίο είναι ανάπηρο, ή κάποιος φίλος μου, και θέλω να φτιάξω κι εγώ, να το προσπαθήσω, ή να το αναθέσω σε κάποιον, να φτιάξω ένα αμαξίδιο. Αυτά τα σχέδια μπορώ εγώ κάπως να τα βρω τα δικά σας? Ναι, θα τα ανεβάσω κυρίως στο site του σχολείου. Αλλά δεν θα τα γράψω κυρίως. Ναι, θα τα γράψω εμείς, αλλά θα τα ανεβάσω κυρίως. Ακριβώς όλα τα πλαστικά που μπορούμε να φτιάξουμε εμείς και τις σωλήνες που μπορείτε να τις αγοράσετε από κάποιο κατάστημα. Αλλά τα βγάζετε διαθέσιμα τα σχέδια, ενώ ας πούμε για αυτή να πάει. Αυτή είναι η κοινοτομία. Στην πραγματικότητα η κοινοτομία είναι αυτή. Εμείς είμαστε πληροφορικοί, δεν είμαστε μηχανολόγοι. Ως εκ τούτου δεν έχουμε γνώση σχεδίου. Ας πούμε δεν ξέραμε καν, νομίζαμε ότι στην αρχή επειδή είναι στραβό, ότι ήταν χαλασμένο, δεν το πετύχαμε. Αλλά στην πραγματικότητα είναι για να είναι για το stability, να μην. Ναι, για τη ναι, εμείς δεν τα ξέραμε τώρα αυτά. Όμως αυτό που ξέρουμε είναι ότι όταν πάρουμε ένα σχέδιο σε χαρτί, μπορούμε να το κάνουμε πράξη. Οπότε λοιπόν, αυτή είναι η καινοτομία. Ότι πήραμε ένα σχέδιο, κάναμε σχέδια τα οποία είναι παραμετροποιημένα για κάθε είδος σκύλου. Θα βγάλουμε και ένα πίνακα ανάλογα με το είδος του σκύλου, τι διαστάσεις θα είναι οι σωλήνες. Θα υπάρχουν βίντεο, θα υπάρχουν οδηγίες για να δώσουμε και τη γνώση και αν κάποιος δεν έχει χτυπωτεί, να έρθει να το εκπώσουμε. Μόνο σκύλο δεν δίνουμε, γιατί τον θέμε. Πραγματικά. Όλα τα άλλα είναι διαθέσιμα. Όλα είναι διαθέσιμα. Δυσκολευτήκατε πολύ να παρακολουθήσετε όλη αυτή τη λογική? Όχι. Σας έφαγε πολύ χρόνο, προσωπικό χρόνο? Μας είχε πάρει κάπου στη μια εβδομάδα. Σε μια εβδομάδα το φτιάξετε? Ναι. Αυτή είναι καλή. Καλή είναι. Η ομάδα που το έφτιαξε είναι τα παιδιά, που βλέπουμε εδώ, έτσι. Αυτά τα 4 παιδάκια, ναι. Ωραία. Η συνεργασία μεταξύ σας ήταν εύκολη, πώς κύλησε? Γνωρίζεστε. Θέλω να πω, είστε στην τρίτη λύκειο. Αλλά θέλω να πω, κάνετε και παρέα εκτός. Ναι, μια παρέα είμαστε όλοι. Α, μια παρέα. Οπότε εντάξει, ήταν εύκολο. Ωραία. Δεν θα έλεγε. Αλλιώς δεν θα γινόταν. Δεν θα μπορούσε να γίνει το συγκεκριμένο. Δηλαδή, όπως σας έλεγα πριν, η καινοτομία εκτός από αυτό είναι. Και να είδατε πριν το προηγούμενο θέμα, πριν πάμε σε διαφημίσεις, ότι για το σχολικό εκπαιδευτισμό. Αυτό που με γεμίζει εμένα και με κάνει να αισθάνομαι περήφανος που έχω τέτοια παιδιά είναι ότι ξέρετε τι, δεν είναι μόνο τέτοιες ειδήσεις από τα σχολεία. Όπως επίσης τα ΕΠΑΛ δεν είναι μόνο μηχανάκια και σούζες και κόντρες. Όπως επίσης. Να το λέτε. Όπως επίσης. Να το πούμε τώρα λίγο. Η τεχνική εκπαίδευση προσφέρει. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας δίνετε δυνατότητα να ορίσετε. Αυτά τα παιδιά κάνανε κάτι το οποίο γεμίζει από ευαισθησία, το οποίο είναι δημιουργικό. Ξέρετε τι. Δεν το ανακαλύψαμε, αλλά το προσφέρομαι. Και αυτό μια ώρα τα λέγανε το πρωί, αλλά τώρα έχουν άγχος, δεν μπορούν να τα πούνε. Αυτή είναι η φιλοσοφία τους και αυτό είναι που καινοτομούμε σαν σχολείο και προσφέρουμε. Αυτό, ξέρεις τι ρε φίλε, έχει και τέτοια παιδιά. Ναι. Έχει παιδιά. Και ευτυχώς είναι τα περισσότερα έτσι. Δηλαδή, ευτυχώς. Ωραία. Τώρα, γενικότερα, όταν μιλάμε για την τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση στη χώρα, το θεωρούμε λίγο, πώς να πω, εντάξει, υπάρχει και αυτό. Ναι. Σωστά. Ναι. Τα τελευταία χρόνια ισχύει. Γίνεται μια προσπάθεια να αλλάξει όμως όλο αυτό. Γίνονται πραγματικά πολύ όμορφα πράγματα στα ΕΠΑΛ και στα τεχνικά. Σωστά. Ισχύει, σωστά. Κοιτάξτε, η τεχνική εκπαίδευση έχει ένα πάρα πολύ καλό πρόγραμμα σπουδών, ένα πάρα πολύ καλό αντικείμενο, αλλά υπάρχει μια δυσκολία στην υλοποίησή του. Υπάρχει μια δυσκολία, το οποίο δεν είμαι ειδικός να αναλύσω και ούτε είναι η δουλειά μου να αναλύσω. Αυτό όμως που μπορώ να πω είναι ότι ξέρεις τι, αν ψάξεις να βρεις κάποια πράγματα που σπούνε τα στεγανά του μένω στο βιβλίο, μπες, κάνε αυτό και κάνε, τότε νομίζω ότι εμπνέει τα παιδιά. Εγώ έτσι το νομίζω. Λοιπόν, αυτό είναι ένα από τα άλλα project που υπάρχουν και κάποια στιγμή, αν θέλετε, δεν ξέρω τι χρόνο έχουμε, αυτά που υπάρχουν και αναπτύσσονται τώρα από τη Δευτέρα, είναι πραγματικά πάρα πολύ ενδιαφέροντα project. Τα Δευτέρα τάξη. Ναι. Να πούμε και θα φύγουν τα παιδιά. Πανελλήνιες θα δώσετε? Όχι. Έχετε αποφασίσει τι θα κάνετε δηλαδή από εδώ και κάτω? Πάρα πολύ ωραία. Και η Δευτέρα που έρχεται έχει άλλα πράγματα? Αυτά είναι project, όπως σας είπα, ότι κάθε χρόνο στην αρχή της χρονιάς οργανώνουμε τα project, πώς θα εφαρμόσουμε το πρόγραμμα σπουδών πάνω σε αντικείμενα και σε εργασίες. Υπάρχουν project που τρέχουν διατμηματικά, δηλαδή με τους ηλεκτρολόγους, ας πούμε, φτιάχνουμε ένα πίνακα από plexiglass. Τα παιδιά αγαπάνε τα LED, κάτι ψώματα, έτσι. Αφού αγαπάνε τα LED, λογικό. Γράψει του σε LED και θα είναι τα μάτια του πάνω στον πίνακα. Οπότε λοιπόν, έχουμε ένα πίνακα από plexiglass, ο οποίος το ονομάζεται
θα θυμηθώ πώς λέγεται, lightboards, ναι. Ο οποίος έχει μια λεπτοτενία γύρω-γύρω, ο οποίος όταν γράψεις με ένα neon glow marker απάνω, τάκ, στο πετάει πολύ εντυπωσιακά. Αυτό είναι ένα κομμάτι που θα αναπτύξουν οι ηλεκτρολόγοι. Εμείς θα τον κάνουμε έξυπνο. Δηλαδή, χτυπώντας το. Έχετε δει το ψυγείο που το χτυπάνε και ανοίγει το φως. Χτυπώντας το δύο φορές. Ανάβει, χτυπώντας το τρία, κλείνει. Αυτό είναι ένα κομμάτι της Δευτέρας. Δεν είναι τόσο καλό, τόσο. Εντυπωσιακό. Ναι, όσο είναι το άλλο που αναπτύσσουμε στα πλαίσια της μηχανικής μάθησης, τεχνητής νοημοσύνης. Με μικροελεκτές πολύ μικρής κατανάλωσης και πολύ μικρού κόστους, δηλαδή της τάξης των 15 ευρώ. Μπορούν ένας μαθητής μας αναπτύσσει ένα σύστημα το οποίο διαχωρίζει ήχους. Ναι. Οπότε λοιπόν, λες οκ. Okay. Και λοιπόν, αν λοιπόν έχουμε ένα. Αν κάποιος δεν ακούει καλά. Ναι. Πατέρας μου. Αν κάποιος δεν ακούει καλά. Και έχει ένα ηχητικό σήμα το οποίο είναι σημαντικό. Όπως για παράδειγμα, γαβγίζει ο σκύλος. Uh-huh. Συναγερμός, πεινά, κάτι συμβαίνει ή χτυπάει την πόρτα κάποιος. Θα μπορεί αυτό το σύστημα να το αναγνωρίσει και να κάνει το ηχητικό σήμα οπτικό, είτε να το στείλει στο τηλέφωνο ή να σταματήσει τηλεόραση και να προβάλλει. Μισό λεπτό. Αυτά τα κάνετε στο ΕΠΑΛ, το αρκαλοχωρίο. Γιατί. Αμέ. Και πού να δείτε με τα υδροπονία. Την υδροπονία που συνεργαζόμαστε με τους για του γεωπόνου. Αυτά είναι τα πιο δύσκολα. Αυτό που σα λέω είναι μια διαδικασία που μπορεί να σα φαίνεται λίγο περίεργη, αλλά είναι, υπάρχει και είναι και δομημένη απόλυτα. Τα παιδιά χρησιμοποιούν βιβλιοθήκες. Mm. Δεν θα πάνε πίσω από τις βιβλιοθήκες, μια που είμαστε και συνάδελφοι, καταλαβαίνετε. Οπότε λοιπόν, όταν τους δώσετε βιβλιοθήκη και ένα εργαλείο, θα εντυπωσιαστείτε από τα αποτελέσματα. Δεν θα ανακαλύψουν τη μηχανική μάθηση, αλλά θα τη χρησιμοποιήσουν πάρα πολύ. Κύριε Σταματάκη, ξέρετε τι μας χαροποιεί, ότι αυτά που μας περιγράφεται και αυτά που έρχονται, ναι. Που έχουμε να περιμένουμε από το ΕΠΑΛ αρκαλοχωρίου, είναι και χρηστικά και πρακτικά και έχουν ένα κοινωνικό, έτσι, πρόσωπο, ένα κοινωνικό υπόβαθρο στην πράξη. Δηλαδή δεν φτιάχνετε κάτι φανταχτερό, αλλά που είναι ένα παιχνίδι απλώς. Όπως σας έλεγα πριν. Κάτι που είναι μεταξύ σας, ας πούμε. Είναι κάτι που είναι προσφορά στην κοινωνία. Ναι. Εσείς αυτό, όταν αποφασίσετε. Απευθύνομαι στους μαθητές σας τώρα. Όταν αποφασίσατε να κάνετε αυτό για το Μπούμπι, είχατε αυτό κατά νου. Δηλαδή ότι αυτό που θα φτιάξουμε θα είναι κάτι που θα το αφήσουμε για τους, στην κοινωνία να το κάνει κάποιος άλλος. Ναι, αυτό είχαμε σκοπό έτσι. Αλλιώς δεν είχαμε σκοπό να το πουλήσουμε αυτό το καλώδιο. Θέλαμε απλά να δείξουμε στον κόσμο ότι μπορούμε να το κάνουμε και αυτό, ότι είναι κάτι πολύ φθηνό και εύκολο να το κάνεις, αντί να πάει να πάρεις ένα πολύ ακριβό αντίστοιχα χαρούτσι. Δείξαμε ότι μπορούμε να το κάνουμε και το κάνουμε. Ωραία, και τώρα αυτό το κάνατε σε μια εβδομάδα. Αλλά έχει εδώ το σχολείο, έχει ακόμα πόσους μήνες. Τι έχετε σκοπό να κάνετε από εδώ και κάτω? Αυτό θα μπορούσε να γίνει έξυπνο, άμα το καλοσκεφτείς. Δηλαδή, θα μπορούσαμε να βάλουμε ένα μικροελεκτή μέσα. Τώρα κατεβάζει ιδέες ο καθηγητής του τόπου. Σας έκαψα, νομίζω. Θα μπορούσαμε να βάλουμε ένα αισθητήρα που να παίρνει καρδιακούς παλμούς και να βγάζει ένα display απάνω την κατάσταση του σκύλου, άμα ζορίζεται, άμα κουράζεται. Θα μπορούσε, θερμοκρασία. Λοιπόν, αύριο ο διευθυντής έχει να μας δώσει λεφτά. Την αναβάθμιση που θα κάνετε στην έκδοση, περιμένουμε να ξανάρθετε να μας την παρουσιάσετε εδώ στην εκπομπή. Χαρά μας και τιμή μας. Και εσείς, αν μπορείτε και αν θέλετε, θα κάνουμε ένα open week που γίνεται στο τέλος του μήνα, νομίζω. Όπου θα ανοίξει το σχολείο και θα παρουσιάζουμε όλα τα εργαστήρια και τις δραστηριότητες. Οπότε θα ήταν χαρά μας να έρθετε να δείτε. Και για την κοινωνική προσφορά, δεν θα μπορούσαμε να μην αναφερθούμε και στην αιμοδοσία που διοργανώνεται δύο φορές τον χρόνο και έχουμε μια τεράστια τράπεζα και έχουμε βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο και υπάρχουν πάρα πολλά κοινωνικά project που τρέχουν στο σχολείο. Τέλεια. Αυτά τα ΕΠΑΛ θέλουμε, αυτούς τους μαθητές θέλουμε και αυτούς τους καθηγητές θέλουμε. Πολύ σωστά. Ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.